Ναι, είναι πολιτικά. Σας παρακαλώ. Κύριε Αθανασίου, α, συγγνώμη, συγγνώμη. Ο κύριος Παπάς, κύριε Παφίλη, περιμένετε. Κύριε Αθανασίου, τα νομικά αφήστε τα λοιπόν. Θέλετε να μιλήσετε νομικά, πολιτικά, ό,τι θέλετε, έχετε εκπροσώπους να μιλήσουν. Λοιπόν. Θα συμβάλλω στη διαδικασία. Στον κύριο Αθανασίου επί προσωπικού δεν θέτω, δεν δίνω το λόγο. Μετά, μετά στη συζήτηση. Τι θέλετε κύριε, ποιο προσωπικό, σε τι συνίσταται το προσωπικό σας. Δεν χρειάζονται ενισχύσεις. Τα είπε μια χαρά ο κύριος Δένδιας. Ξαναπέστε τα κύριε Δένδια. Ένα θέμα, θα δείτε, θα δείτε, θα δείτε, θα δείτε, θα δείτε. Ο κύριος Αθανασίου, αν έχει προσωπικό, θα το πει μετά. Σε αυτή τη διαδικασία δεν προβλέπονται προσωπικά. Λοιπόν, για πέστε μας, κύριε Δένδια. Θέλετε να ψηφίσουμε πρώτα. Ναι, αν θέλετε. Δεν θέλετε. Ναι, όχι, με συγχωρείτε. Εγώ θα σας πω, δεν θέλω να σας επιφυλάξω εκπλήξη. Μπορώ να την κάνω και μετά την ψηφοφορία. Ο κύριος Αθανασίου προσεκόμισε εδώ, σε μένα, ως κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, αντίγραφο των πρακτικών της Βουλής, όπου καταγράφεται επί λέξη το εξής. Προεδρεύουσα, παρένθεσης, Αναστασία Χριστοδουλοπούλου. Κλείνει η παρένθεση. Σας παρακαλώ, κύριε Αθανασίου, τα νομικά αφήστε τα. Θέλετε να μιλήσετε νομικά, πολιτικά, ό,τι θέλετε. Έχετε εκπροσώπους να μιλήσουν. Και από κάτω, άι στο διάβολο. Εγώ το είπα. Αυτό είναι στα πρακτικά. Κατά τούτο δικαιούται ο κύριος Αθανασίου. Όχι. Δικαιούται ο κύριος Σας Αθανασίου. Σας παρακαλώ κύριε Δένδια. Δικαιούται ο κύριος αυτά... Αθανασίου να λάβει το λόγο. Ο πρόεδρος που ήμουνα εγώ αναφέρθηκα πολύ συγκεκριμένα. Πρόεδρε... Δεν τον έθιξα. Δεν αμφισβήθησα. Εξηγήστε το στον κύριο Αθανασίου. Με μένα δεν έχετε κάτι. Εγώ σας εξηγώ γιατί δικαιούται ανθρωπίνος τη στιγμή που εστάλει από εσάς τον διάβολο να λάβει το λόγο. Είναι προφανές. Εάν είναι στα πρακτικά. Κύριε, κοιτάξτε να δείτε, μπορούμε εδώ. Κύριε Δένδια. Προφανώς. Να διαγραφεί από τα πρακτικά η φράση. Προφανώς, αυτό θα κάνω, αυτό θα κάνω. Ότι τιμάτε την... και τον υπολείπτεστε απολύτως. Και το θέμα αυτό, να τελειώσει εδώ. Έτσι θα το αλλά λήξω, με αυτή κύριε, την εγγραφή, τι να κάνω. Κύριε Δένδια, πρώτον εγώ δεν το άκουσα, όπως νομίζω δεν το άκουσε κανείς. Παρ' όλα αυτά το άκουσαν τα πρακτικά. Δεν το αφισβητώ αυτό. Ζητώ λοιπόν να εξαλειφθεί από τα πρακτικά, δεδομένου ότι όποιος το είπε ήταν όχι απλώς αστοχία και αγένεια, αλλά οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, σε εσάς κύριε Αθανασίου, εγώ που μίλησα, ανέφερα ότι τα νομικά, τα πολιτικά και ό,τι άλλο θέλετε, έχετε εκπροσώπους. Στη διαδικασία του άρθρου 67 δεν προβλέπονται ομιλητές. Σας παρακαλώ πολύ, μην αξιοποιούμε οτιδήποτε για να διευρύνουμε τον κύκλο των ομιλητών. Δεν θα το επιτρέψω, όχι γιατί έχω κανένα λόγο, είτε προσωπικό με εσάς, είτε με κανέναν άλλο. Μα ένα λεπτό να πείτε τι, κύριε Αθανασίου, αυτό ξέρετε ότι δεν θα το εφαρμόσετε το ένα λεπτό. Δεν θα το εφαρμόσετε. Αφήστε να προχωρήσουμε.